Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο κύριος Γιάννης Καποδίστριας είναι ο εκπρόσωπος της Sportingbet, έτσι, της κορυφαίας αυτής στοιχηματικής εταιρείας, εταιρείας παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, γιατί οπωσδήποτε ήταν μια είδηση πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή, η συμφωνία, η ανακοίνωση, επισημοποίηση δηλαδή σήμερα της συμφωνίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μπροστινό μέρος της φανέλας και όχι μόνο. Θα μας τα πει, θα μας το αναλύσει το θέμα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μας δώσει λεπτομέρειες για να μάθουμε εμείς και κυρίως εσείς φυσικά. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας της Sportingbet, ο κύριος Καποδίστριας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Όχι, αλήθεια, είναι αλήθεια. Για να πω την αλήθεια, είστε το πρόσωπο της ημέρας σήμερα, αλλά επιτρέψτε. Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, μήπως να το. Όχι, δεν έχω τίποτα κοντά. Α, μήπως είναι το Hans Free που. Πατάω το χορδάρι της Τούμπας. Επειδή είναι το Hans Free, δεν πειράζει. Δεν μου λέτε τώρα. Να πω ότι είναι καινούριο και καταπληκτικό. Αυτό θα σας ζητούσα να μου κάνετε και ρεπορτάζ τώρα, μιας και το πατάτε εσείς πρώτος και οι υπόλοιποι θα το πατήσουν αύριο. Έκαναν καλή δουλειά. Μοναδική δουλειά. Μοναδική. Θα το δείτε αύριο, αλλά σπάνια δουλειά. Για πείτε μου τώρα, επειδή είμαι και λίγο περίεργος εγώ, το Καποδίστριας από πού? Ο παππούς Καποδίστριας ήταν Κερκυραίος. Κερκυραίος, ε. Ναι. Για πείτε μου τώρα, να μάθει και ο κόσμος, πώς προέκυψε αυτός ο γάμος, ωραίος γάμος, με πολύ έτσι, με πυροτεχνήματα, με πολύ κόσμο, με ωραίο κόσμο κτλ. Πώς προέκυψε? Κοιτάξτε, η πρόθεση από τη Sportingbet να αναζητήσει έναν συνεργάτη για μια χορηγία σημαντική, βαριά, που να μας βοηθήσει να ανεβάσουμε το προφίλ μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπήρχε καιρό. Το να βρεις έναν συνεργάτη ο οποίος αντιπροσωπεύει μια ομάδα η οποία είναι βαριά, είναι ιστορική, αλλά παράλληλα είναι πολύ σωστά οργανωμένος. Έχει μια ομάδα επαγγελματική που δουλεύει με συνέπεια και με κριτήρια αφενός εμπορικά, δεδόμενη όμως την ιστορία της ομάδας της, ίσως είναι μία. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα χαρακτηριστικό, μοναδικό παράδειγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αλλάξει, να σηκώσει πάρα πολύ τον πύχη στο πώς διοικείται μια ομάδα και στο πώς οργανώνεται για να πετύχει τους στόχους της. Μας ενδιέφερε πολύ η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε κάποιους μήνες ήδη με την ομάδα αρκετά τακτικά. Μήνες, ε! Είναι κάποιους μήνες που μιλάμε, ναι. Νομίζω ξεκίνησα να μιλάμε τον Ιούνιο. Έχω την αίσθηση ότι και η διοικητική ομάδα του ΠΑΟΚ διέγνωσε ότι σε αυτή τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, συνεργαζόμενοι, δουλεύοντας μαζί, κάνοντας και δράσεις πέρα από το γήπεδο, πιο κοντά στην κοινωνία και οπουδήποτε υπάρχει ο λαός του ΠΑΟΚ, που είναι πολύ ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Νομίζω ότι είδε και η διοικητική ομάδα του ΠΑΟΚ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί. Και έτσι συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε. Με απλά λόγια, κύριε Καποδίστρια, βάλατε κάτω τα πράγματα και είπατε, ας πούμε, 1, 2, 3 αυτά. Δηλαδή, επενδύουμε στον ΠΑΟΚ. Τα πιο σημαντικά, μας είπατε βέβαια πριν, μας τα αναφέρατε κάποια πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό έτσι που μέτρησε, ας πούμε, για να υλοποιηθεί αυτή η συνεργασία, ποιο ήτανε? Είναι η σοβαρότητα και η μεθοδικότητα που διοικεί η ομάδα. Αλλά βεβαίως πολύ σημαντικό το πόσο την ανέφερα στην συνέντευξη που δόθηκε νωρίτερα, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με όμορφο κεφαλαίο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μοναδική ομάδα με μοναδικό λαό που την υποστηρίζει, μοναδική ιστορία. Σηκώνει πάντα το κεφάλι ό,τι και να του συμβαίνει και περνάει μια περίοδο της ιστορίας του που νομίζω σηματοδοτεί πολλές επιτυχίες και πολλές καλές πορείες που έρχονται
τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Καποδίστρια, ακούγεται σαν ανέκδοτο. Επιτρέψτε μου να πω, αν το ακούγαμε παλιότερα, γιατί αυτή η σοβαρότητα στο διοικητικό κομμάτι είναι που έχει λείψει στον υπέρτατο βαθμό από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και αυτό για μένα είναι και το πιο εντυπωσιακό. Έτσι, να ακούω από έναν άνθρωπο, από μια εταιρεία που ουσιαστικά επενδύει σε μια ομάδα, επενδύει στο ποδόσφαιρο, όπως είναι η Sporting Bet, την οποία εκπροσωπείτε εσείς και μας λέτε κάποια πράγματα τώρα, να μιλάτε για σοβαρότητα διοικητική σε μια ομάδα. Παλιά, αν το άκουγα από κάποιον άλλο, θα έλεγα ότι ωραίο ανέκδοτο μας είπε. Αλλά τώρα πλέον είναι γεγονός και αυτό μας χαροποιεί, ας πούμε, ότι μια ομάδα διοικείται πλέον με σοβαρότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Και βγαίνει, φαίνεται και προς τα έξω, έτσι. Κάποιος μπορεί να το έλεγε αυτό λόγια του αέρα, αλλά νομίζω θα συμφωνείτε και εσείς μαζί μου ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του πώς διοικείται μια ομάδα, πώς μπαίνουν στόχοι, πώς επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι. Βλέπω μια ατάκα του κυρίου Αγγελίδη, του πρόεδρου της ΠΑΟΚ, νωρίτερα στην παρουσίαση, που λέει: είναι μεγάλη χαρά για την ομάδα μας όταν εταιρείες όπως η Sporting Bet αποφασίζουν να συμβαδίσουν με τη φιλοσοφία και το όραμα του ΠΑΟΚ, ανοίγοντας νέους δρόμους και ορίζοντες. Δηλαδή. Ας τα δούμε στην πορεία πώς αυτή η χορηγία μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά από τις χορηγίες όπως έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή από το πώς η εμπλοκή του χορηγού του ΠΑΟΚ μπορεί να ξεπεράσει ένα λογότυπο στη φανέλα και τρεις πινακίδες στο γήπεδο. Ναι. Κυρία Καποδίστρια, η συμφωνία είναι για 2 χρόνια, είπαμε. Είναι για 2 χρόνια και έχει μια οψιόν ανανέωση μετά από αυτό. Αυτό που λέμε δηλαδή στους ποδοσφαιριστές, 2 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Σωστά το περιγράφω. Κλειστό με οψιόν ανανέωσης για άλλα 2, παραδείγματος χάρη, έτσι όπως λέμε στα συμβόλαια. Καλά το περιγράφω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Για τον ΠΑΟΚ, το κομμάτι του ΠΑΟΚ το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε κτλ. Είναι μια επιτυχία για την ομάδα, είναι μια μεγάλη εταιρεία η Sporting Bet κτλ. Για τη Sporting Bet, ποιο είναι το όφελος τη Sporting Bet από αυτήν τη συνεργασία? Η Sporting Bet ταυτίζεται με μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα νωρίτερα. Mm-hmm. Έρχεται πιο κοντά τους οπαδούς, φιλάθλους, τους φίλους της ομάδας. Προσδοκά να επικοινωνήσει το προϊόν της στα εκατομμύρια των φιλάθλων αυτών. Προσδοκά να την δοκιμάσουμε, να την εμπιστευτούμε. Και γιατί όχι να γιορτάσουμε όλοι μαζί επιτυχίες του ΠΑΟΚ κοιτώντας το μέλλον. Στο μέλλον, ναι. Και θέλω για ένα δευτερόλεπτο που λέει ο λόγος να απευθυνθείτε σε κάποιον που ακούει πρώτη φορά, ας πούμε, την εταιρεία, σε κάποιον που δεν γνωρίζει, ενδιαφέρεται και μέχρι τώρα δεν τη γνώριζε. Έτσι. Αν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοιος, αλλά τέλος πάντων, έστω και για τον ένα θέλω να το εξαντλήσω. Sporting Bet τι σημαίνει, κύριε Καποδίστρια? Η Sporting Bet έχει υπηρεσίες στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Μπορεί ο κάθε παίκτη να παίξει στοίχημα σε χιλιάδες παιχνίδια καθημερινά, εκατοντάδες ειδικά στοίχηματα, πολλές επιλογές, τα περισσότερα παιχνίδια ζωντανά. Mm-hmm. Πολλά παιχνίδια μπορεί να παρακολουθήσει και ζωντανά σε live streaming και να παίζει παράλληλα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά μπορεί να κάνει με ασφάλεια, αξιόπιστα, νόμιμα στην Ελλάδα. Νόμιμα, αυτό θα ρωτούσα. Νόμιμα, 100%. Ναι, απολύτως νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να παίξεις από το σπίτι. Από το σπίτι του, είπατε? Από το σπίτι σου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από το tablet, από οποιοδήποτε μέσο και από το δρόμο, γιατί είναι ο σχηματισμός μέσα από το διαδίκτυο. Με ρωτάνε φίλοι που μας ακούνε και επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και για μένα είναι ενδιαφέρουσα να μαθαίνω πράγματα κι εγώ. Θα έχει κάποιος κάτοχος διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟ κάποιο μπόνους από την εταιρεία? Αν το δουλέψουμε με τον ΠΑΟ και θα φτιάξουμε κάτι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καποδίστρια, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά. Και εγώ.